πολιτική διάλογο με τους αγρότες, προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα και να προστατεύσει τις μικρομεσαίες κατηγορίες των αγροτών και θεωρώ ότι σε αυτό πρέπει να μείνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας δεν αγνοεί τα προβλήματα της μεγάλης μάζας των αγροτών και κανένας δεν θέλει να επιβάλλει, τουλάχιστον από αυτή την κυβέρνηση, πολιτικές οι οποίες θα είναι καταστροφικές. Θέλω όμως να πω κάτι. Λένε πάντως, κυρία Αναγνωστοπούλου, μεταξύ σοβαρού και αστείου, μακάρι ο διάλογος από τους αγρότες να μην μοιάσει τον πολιετή διάλογο που γινόταν για την παιδεία σε αυτόν τον τόπο και δεν κατέληξε πουθενά. Αν είναι σε αυτά τα πρότυπα, λένε με πολύ απλό και λαϊκό τρόπο προσέγγισης, καήκαμε. Ναι. Εγώ θεωρώ όμως, γιατί το αγροτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά ότι αυτή η χώρα ή θα βγει όλοι μαζί από την κρίση, δεν θα σωθούν κάποιες ομάδες, κάποιες κοινωνικές τάξεις και οι άλλες θα την γλιτώσουν. Και θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, διαβάζοντας τώρα τις εφημερίδες τις τελευταίες μέρες. Είναι δυνατόν αυτή η χώρα που μαστίζεται από την κρίση να έχει τόσο κόσμο με τόσα εκατομμύρια στο εξωτερικό και να χρειάζεται ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών συνέχεια, να έχει τέτοια φοροδιαφυγή, διαβάζουμε για 6 δισεκατομμύρια τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Εδώ πέρα μπαίνει και ένα θέμα πατριωτισμού των Ελλήνων. Γιατί πολλές φορές ακούμε για τον πατριωτισμό και τον πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός είναι την ώρα που γίνεται πόλεμος. Και αυτά τα χρόνια έχουμε πόλεμο σε αυτή τη χώρα. Ανταπαντά ο αγρότης ότι επειδή εσείς ως πολιτικό σύστημα δεν μπορέσατε τόσα χρόνια να εντοπίσετε τους φοροκλέφτες ή αυτούς που αποφεύγαν να δηλώσουν τα εισοδήματά τους, δεν θα εξοντώσετε μένα. Αυτός είναι ένας αντίλογος. Εγώ θα απαντήσω στον αγρότη, επειδή ανήκω στις τάξεις των εξοντωμένων, ότι ούτε το πολιτικό σύστημα είμαστε, ούτε εμείς ψηφίζαμε συγκεκριμένα κόμματα. Εγώ δεν θα πω γιατί ψηφίστηκαν τα συγκεκριμένα κόμματα, καλώς ψηφίστηκαν. Αλλά θα πω ότι σε αυτό το θέμα εμείς δεν μπορούμε σε ελάχιστους μήνες να λύσουμε ένα σύστημα και μία χρήση του δημοσίου και του κράτους με τον πλέον άναρχο τρόπο. Είναι πράγματα τα οποία θα βγουν σιγά σιγά, γιατί αρχίζουμε και τα βλέπουμε τώρα κι εμείς. Πριν περάσουμε στην παιδεία, Χρήστο μου, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη. Καλημέρα.